Για τη συνταγή, μοσχαράκι κοκκινιστό με κουνουπίδι και ψητά λαχανικά θα χρειαστείτε 2 κιλά μοσχαρίσια σπάλα, ένα πράσο, ένα μεγάλο κρεμμύδι, ένα καρότο, ένα κλονάρι σέλερι, μία ντομάτα κονκασέ, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, 200 ml κόκκινο κρασί, 80 ml κρέμα βαλσαμικού με σίκο, έναν αστεροειδή γλυκάνισο, ένα ξύλο κανέλας, 2 κόκκους μπαχάρι, 3 κλονάρια φρέσκο θυμάρι, ένα κλονάρι φρέσκια ρίγανη, 150 ml ζωμό λαχανικών, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλεύρι, αλάτι και πιπέρι. Για τα ψητά λαχανικά θα χρειαστείτε ένα μεσαίο κουνουπίδι, 6 καρότα, 100 γραμμάρια βούτυρο, 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού με σίκο, 80 ml ζωμό λαχανικών, ένα κλονάρι θυμάρι, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το μοσχαράκι, αλλά το πιπερώνουμε και αλευρώνουμε το κρέας. Έπειτα το θωρακίζουμε σε ελαιόλαδο στη χύτρα ταχύτητας από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Αφαιρούμε το κρέας και σοτάρουμε στη χύτρα το πράσο, το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλερι. Προσθέτουμε τον αστεροειδή γλυκάνισο, το ξύλο κανέλας και το μπαχάρι. Στη συνέχεια ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας, την κρέμα βαλσαμικού με σίκο και σβήνουμε με το κόκκινο κρασί. Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ, βάζουμε το θυμάρι, το κρέας και την ντομάτα κονκασέ. Προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών, κλείνουμε το καπάκι της χύτρας και βράζουμε για περίπου 45 λεπτά. Βάζουμε στο μούλτι τις άκρες από το βρασμένο κουνουπίδι, το ζωμό λαχανικών, το βούτυρο, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε μέχρι να γίνει πουρές. Αλατίζουμε το βρασμένο καρότο και τα μπουκετάκια από το βρασμένο κουνουπίδι, τα σοτάρουμε σε ελαιόλαδο και βούτυρο και προσθέτουμε το θυμάρι. Σερβίρουμε το μπουρέ κουνουπιδιού, προσθέτουμε το μοσχαράκι με τα ψητά λαχανικά και γαρνίρουμε με φρέσκια ρίγανη.